Γεια σας, το Rebound by Hellenic είναι και πάλι μαζί σας. Κάθε τρίτη είναι εκπομπή 9, αλλά την πάμε από εδώ, την πάμε από εκεί, ανάλογα τι εξελίξεις έχουμε, οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε μπει σε μια πάρα πολύ ζωηρή αγορά πλέον. Πριν από λίγο έγινε αυτό που περιμέναμε. 10 χρόνια πριν ο Βασίλης Πανούλης υπέγραψε στον Ολυμπιακό, 10 χρόνια μετά υπέγραψε για έναν ακόμη χρόνο. Ο ιστός, η σημαία μάλλον, το Ολυμπιακού παραμένει στη θέση της. Ο άνθρωπος που άλλαξε πολλά στην ιστορία του σύγχρονου Ολυμπιακού παραμένει στο Ολυμπιακό. 80διάρης ο Βασίλης Πανούλης, ένας τεράστιος παίκτης, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της Ευρώπης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες παίκτες όλων των εποχών. Συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον Σπανούλη και για τον Σλούκα και για τους στόχους του Παναθηναϊκού και για τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Νέντοβιτς και για τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Φώστερ. Να πούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Έχουμε να αναλύσουμε και πράγματα στο βίντεο. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους όπως πάντα, μιας και μιλάμε για Παναθηναϊκό. Έχουμε τον πρώην assistant coach του Παναθηναϊκού, τον Αργύρι Πεδουλάκη και τον Ρικ Πιτίνο, τον Τζίμι Κουστένη. Γεια σου Τζίμι μου, τι κάνεις? Γεια σου Τόρι, καλησπέρα. Καλησπέρα στον coach τον Λίνο, καλησπέρα και σε ένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Μια χαρά, καλά είμαστε. Ήρθαμε σήμερα ευχάριστα να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα που γίνονται στο μπάσκετ. Νομίζω ότι κάτι αρχίζει να κινείται όπως προείπες. Φαίνεται ότι οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν να βρίσκουν το δρόμο τους, τα πατήματά τους, προσπαθούν να κάνουν κάποιες κινήσεις η κάθε μία από τη μεριά της. Και προσπαθούν να ενισχύσουν τα ρόστερ τους ώστε να είναι έτοιμες για το Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Μαζί μας είναι και ο Λίνος Γαβριήλ, προπονητής ακόμη του Πανιωνίου. Να σε λέω Λίνο. Καλησπέρα Τόλι, αρχικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον coach Κουστένη, τον οποίο χαίρομαι που είναι ευχάριστη έκπληξη. Δεν γνώριζα θα βγούμε μαζί. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Έχουμε περάσει και όμορφα στην Κύπρο. Πάντα. Μεγάλο σεβασμό στον coach και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Εντάξει, τώρα όλα είναι στον αέρα. Τόλι, τα γνωρίζεις, τα βλέπεις, τα ξέρεις και καλύτερα από μένα εσύ. Οπότε, όπως και να με πεις, πιθανόν να πέσεις μέσα, δεν ξέρω. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαλυματάκι της εκπομπής και θα τα πούμε σε λίγο. Μια εντυπωσιακή λίστα. Πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας, νικητής Champions League, νικητής Europa League, πρωταθλητής Ευρώπης και φιναλίστ κόσμου. Πρώτο σκόρερ στη Γερμανία. 5 κερδισμένα πέναλτι, 2 ανατροπές, ημίχρονο τελικό και 3 χατρίκ συνδαλία. Τι άλλο υπάρχει? Εδώ τα έχει όλα. Interbeten.gr. Πάλι στον αέρα με Τζίμι Κουστένη, με Λίνο Γαβρίλ. Τζίμις Κουστένης, ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν είναι πλέον. Αλλάξαν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Κόουτς Γιώργος Βόβαρας. Καταρχάς, Τζίμι, πες μας πώς βλέπεις τον Γιώργο Βόβαρα στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Ένας πάγκος πάρα πολύ βαρύς. Πώς τον βλέπεις τον Γιώργο? Εντάξει, κοίταξε Τόλι, αυτό που νομίζω έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, αν μπορούμε να το πούμε. Κάποια στιγμή και ο Γιώργος, μετά από περίπου 5-6 χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό και assistant με προπονητές γνωσμένης αξίας, έτσι ξεκίνησε με τον Αργύρη τον Πετουλάκη, συνέχισε με τον Πασκουάλ και με τον Πιτίνο περίπου 2 σεζόν. Θεωρώ ότι πλέον έφτασε η ώρα να κάνει το βήμα παραπάνω και στην καριέρα του και να αναλάβει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο φορτίο, έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένα απλό σωματείο, είναι ένα ολόκληρο καράβι, ένα υπεροκεάνιο. Αλλά θεωρώ ότι πλέον ότι γνωρίζει την ομάδα, έχει το πλεονέκτημα ότι επειδή είναι αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό, γνωρίζει την ομάδα εκ των έσω, γνωρίζει τα αποδυτήρια που λέμε, γνωρίζει τους παράγοντες, τους ανθρώπους, τους συνεργάτες του. Του δίνεται η δυνατότητα να φτιάξει μια ομάδα σίγουρα με χαμηλότερο μπάτζετ από αυτά που είχαν συνηθίσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά απ' την άλλη, αν μπορούμε να πούμε σε όλα αυτά, όπως λέμε, ουδέν κακό, αμυγές καλού, είναι ότι φαίνεται ότι έχουν κατασταλάξει πλέον και οι συνθήκες και οι φίλαθλοι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι δεν θα περιμένουν ή δεν θα αναμένουν αυτά που λέγανε τα προηγούμενα χρόνια, ότι πάμε για το 7ο αστέρι, πάμε για Final Four κτλ. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν θα έχει ίσως την πίεση των προηγούμενων ετών. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Είσαι δηλαδή, απόλυτα κατανοητός.
Απλά επειδή ήσουν και head coach και ήσουν και assistant coach, μιλάμε για ένα υπεροκεάνιο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη διαφορά του head coach με τον assistant coach. Σίγουρα, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση και ο coach εδώ, ο Λίνος, θα στο πιστοποιήσει που είναι τόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Όταν είσαι assistant, το είχα πει νομίζω και στην εκπομπή που είχαμε κάνει κάποια στιγμή μέσα στον κορονοϊό. Σαν assistant βλέπουμε παίκτες και όταν είσαι βοηθός, assistant, πολύ εύκολα η ελαφρά την καρδία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, λες ότι «Α, ωραίος παίκτης, ας τον πάρουμε». Όταν είσαι όμως head coach, θα το ζυγίσεις 2, 3 και 4 φορές αυτή την απόφαση. Γιατί ξέρεις ότι αυτή η απόφαση όταν θα φέρεις έναν παίκτη, θα βαρύνει κατά πρώτο λόγο τον πρώτο προπονητή. Οι assistant, ναι μεν, μπορεί να έχουν πει ένα ναι πάρτον ή ξέρω εγώ, αλλά αυτός που θα έχει την τελική απόφαση και αυτός που θα λογοδοτήσει εντός εισαγωγικών πάντοτε στον κόσμο, στη διοίκηση, στους φίλους της ομάδας είναι ο head coach. Όπου εκεί βαραίνει όμως η απόφαση. Είναι διαφορετικά. Ο Γιώργος, αυτή τη στιγμή κάνετε να πάρει κάποιες αποφάσεις πολύ σημαντικές, κάποιους παίκτες, οι οποίοι θα φανεί αν μπορούν να σταθούν Θα αναλύσουμε μετά και με βίντεο τους παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και τους παίκτες που θέλει να πάρει Τζίμι. Δύσκολη χρονιά και για τον Πανιόνιο Λίνο, μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά γενικά για τον κόσμο που συνεχίζονται βεβαίως οι δυσκολίες. Μιας που μιλάμε για τον Πανιόνιο, πολύ δύσκολη χρονιά, ένα διοικητικό καθεστώς δύσκολο, πολλά προβλήματα, είδαμε ξένους μετά να διαμαρτύρονται για τα χρήματά τους. Αλλά οι δυσκολίες είναι για τους προπονητές, ε. Κοίταξε να δεις, Τόλη. Θεωρώ ότι ξεκινώντας την προσπάθεια με τον Πανιόνιο τον Οκτώβριο και όσο υπήρχε ηρεμία στο μυαλό όλων μας όσο αφορά και τις οικονομικές υποχρεώσεις και τα δεδομένα στην ομάδα, η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια ταυτότητα παίζοντας αρκετά απλά. Νομίζω ότι πήγαν και κάποιες μεγάλες νίκες στο Βανόφιο, στο Αλεξάνδριο. Τέλος πάντων, πηγαίναμε στο γήπεδο ήρεμη. Εντάξει, μετά, όπως πολλές ομάδες στην Ελλάδα, δυστυχώς, παρουσιαστήκαν κάποια προβλήματα. Δεν υπήρχε ηρεμία στο μυαλό. Φύγανε ξένοι, ήρθαν ξένοι. Υπήρχε μια αναστάτωση. Και μπορώ να πω ότι δεν θέλω να πω μας έσωσε ο κορονοϊός, αλλά ίσως πολλοί να το πούνε αυτό. Εγώ είμαι στο 50-50 γιατί ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που κάναμε με τα παιδιά που δουλέψαμε μια εβδομάδα καλά και είχαμε μισή της μισής ομάδος τότε και είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά που ήταν στο ρόστερ εκείνο το παιχνίδι. Πλησιάσαμε να κάνουμε μια μεγάλη έκπληξη, οπότε ήμασταν ανταγωνιστικοί, δεν ξέρουμε πώς θα δικαιώσουν τα πράγματα. Εκείνο που μετράει αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε, και δεν μιλάω σαν προπονητή Πανιωνίου, πραγματικά αισθάνομαι αυτό που λέω. Μια ιστορική ομάδα είναι και χίλιο υπομένο, καταλαβαίνω, αλλά μια ιστορική ομάδα αξίζει να έχει υγεία και να είναι στην πρώτη κατηγορία και για τον κόσμο της και για την ιστορία της. Έχεις κάποια εικόνα που δεν έχουμε εμείς για την επόμενη μέρα του Πανιωνίου, αν υπάρχει φως στο τούνελ, γιατί γίναν κάποιες επαφές με κάποιες εταιρείες, δεν προχώρησαν, αν έχεις κάποιο update που λέμε, κάποιο νεότερο, κάποια ενημέρωση, κάτι? Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι εντάξει, έγινε μια προσπάθεια από τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο για να βρεθεί αγοραστής. Έπεσε στο κενό η προσπάθεια, αν και ήταν πολύ κοντά με κάποιους συγκεκριμένους αγοραστές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, θεωρώ, εξ όσων ξέρω, και η σκέψη πιθανόν να συνεχίσει και ο ίδιος. Δεν το έχει αποφασίσει εντελώς. Τώρα θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, και τα δεδομένα όσον αφορά μπαν, όσον αφορά συνθήκες, σπόνσορες, ομάδες, θα πέσει κάποιος, δεν θα πέσει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι ομάδες και με τα δεδομένα του κορονοϊού και με το αν του χρόνου θα πέσει κάποιος, θα βάλουν ένα budget εντελώς διαφορετικό, θα προσεγγίσουν εντελώς διαφορετικά στην αγορά και παίχτες και προπονητές και αυτό θα πειράσει και τον Πανιόνιο. Αυτά γνωρίζω, αυτά που ακούς και εσύ, αυτά που συζητάω και εγώ αριά και πού και αναμένουμε. Τζίμι, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον προπονητή τον Γιώργο Βόβορα, έχει κάποιες δυσκολίες στην αγορά αναμενόμενες μετά το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στην άκρη, αλλά έχει ένα κορμό εκλεκτό, δηλαδή ένα ελληνικό κορμό ο οποίος έχει να κάνει με τον κύριο Μήτογλου, με τον κύριο Παπαπέτρου και τον κύριο Παπαγιάννη.
οι οποίοι είναι ό,τι καλύτερο, όχι υπάρχει στην Ελλάδα, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός μαζί με τους άλλους διεθνείς παίχτες. Είναι τρεις διεθνείς παίχτες, είναι σε ηλικία σούπερ 94 ο Παπαπέτρου, 96 ο Μίτογλου και 97 ο Παπαγιάννης. Είναι εκλεκτοί παίχτες. Ακριβώς. Κοίταξε, η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τον ελληνικό κορμό, τον βρίσκει σε πολύ καλό επίπεδο, όπως σωστά είπες. Υπάρχουν τρία παιδιά, τρεις εν ενεργεία διεθνείς και όχι απλώς διεθνείς, είναι βασικοί παίκτες τώρα, έτσι να μην γελιόμαστε. Ο Παπαπέτρου είναι ίσως αυτή τη στιγμή το επόμενο τριάρι της εθνικής ομάδας και ένα από τα παιδιά που μπορούν να σταθούν και επάξια σε άλλες ομάδες σε Ευρωλίγκα. Ο Μίτογλου, ανερχόμενος σε πολύ καλή ηλικία, που μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του στη θέση 4 και ενίοτε στη θέση 5. Και ο Παπαγιάννης που είναι αν μπορούμε να πούμε, το next big thing των ψηλών που έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε και πολλούς που να είναι στα 2-17-2-18. Μαζί με τα παιδιά όπως είναι ο Καλαϊτζάκης ενδεχομένως που επιστρέφει στην ομάδα και κάποια ακόμα παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό κορμό Ελλήνων παικτών. Και ο coach εδώ μπορεί να μας το πει και ο Λίνος, είναι πολύ σημαντικό. Όπως ξέρουμε, να έχουμε έναν κορμό γηγενών παικτών, είτε λέγονται Έλληνες, είτε όταν είσαι στην Κύπρο λέγονται Κύπριοι παίκτες, όπως είχε στην ΑΕΚ ο coach εκεί πέρα, και έναν πολύ καλό κορμό Κύπριων παικτών. Άραγε, γύρω από αυτή τη βάση, γύρω από αυτόν τον κορμό, με αυτόν τον πυρήνα, με κάποιες καλές προσθήκες, όχι απαραίτητα πολύ διαφημισμένες, ούτε πολύ ακριβές, και με λίγη τύχη, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα αξιοπρεπέστατη. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας μιλάμε, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι τώρα αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο λόγο. Εκτός αν αλλάξουν τα πράγματα από αυτά που ακούμε και εμείς όλοι, όπως ακούς και εσύ και τα λοιπά, αν ανέβει ο Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι τώρα πιο απλά, αν ανέβει στην Α1 Ολυμπιακός, όπου εκεί πλέον θα υπάρξει σίγουρα μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Άρα, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με χέγγιο 4-5-6 παίκτες Έλληνες. Τους εμπλουτίζει με μια πεντάδα-εξάδα καλών ξένων παικτών, που σημαίνει ότι όπως έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα, δεν θα έχει κάποιον σοβαρό αντίπαλο ή θα υπάρχουν 2-3 ομάδες, αλλά όχι τόσο δυνατές. Και στην Ευρώπη μπορεί να κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία, απαλλαγμένη ομάδα από το άγχος και από την πίεση του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην έχει αυτό την πίεση του κόσμου, της διοίκησης, των ανθρώπων που είναι γύρω, ότι πρέπει να πάμε Final Four, να πάρουμε το 7ο αστέρι κτλ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις που κάνουν βρίσκονται σε καλό δρόμο πάντως. Μάλιστα, αυτό πάμε. Δηλαδή βλέπω. Ναι, πάμε να δούμε σιγά σιγά. Θα μας δώσει ο τεχνικός μας ο κύριος Κότσικας τα βιντεάκια του Παναθηναϊκού, τα οποία έχουν να κάνουν με τον κύριο Νέντοβιτς, με τον κύριο Φώστερ. Να πούμε τι γίνεται με τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού. Έχουμε και φωτογραφίες και βίντεο. Να αρχίσει ο κύριος Κότσικας να μας δείχνει τα βιντεάκια του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Νέντοβιτς, ο κύριος Φώστερ, δύο παίχτες που έχουν αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά έχουν κλείσει. Και ο Φώστερ από τη Χάποελ Χολόνη και ο Νέντοβιτς, ο οποίος έρχεται από την Αρμάνη. Δηλαδή τα διάρκεια έχουν κλείσει. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τον Άσο. Για να δούμε. Αυτός είναι ο κύριος Φώστερ, Λίνο Γαβριήλ και Τζίμι Κουστένι, η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Τον είχε ο Δέδας στο Ισραήλ, ένα διάρρη το οποίο έχει προσόντα, βεβαίως δεν έχει την εμπειρία από αυτό το επίπεδο Λίνο, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο βγάζει πράγματα, δηλαδή έχει υλικό να βγάλει. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο, όπως κάθε νέος παίκτης αλλάζει επίπεδο, θα χρειαστεί χρόνο. Σίγουρα το πακέτο τουλάχιστον του σκοραρίσματος είναι εκεί. Έχει ένα catch and shoot, γρήγορο release, είναι καλό στο close out επίθεση, είναι δυνατό παιδί, μπορεί να επιτεθεί στο καλάθι και να τελειώσει, έχει δυνατά πόδια. Πιστεύω ότι όταν δημιουργηθεί η νέα ταυτότητα πλέον του Παναθηναϊκού, γιατί μια και πρωτοτοποθετούμε για το θέμα του Παναθηναϊκού και του Γιώργου, που όπως και ο Τζίμις ξέρει είναι πολύ καλός φίλος, πιστεύω ότι κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια και θα χρειαστεί χρόνος. Εγώ είμαι στο 50-50 κατά πόσο κάποια στιγμή ο κόσμος θα δείξει υπομονή, γιατί στο DNA του Παναθηναϊκού πάντοτε υπάρχει στο πίσω μέρος του και υποσυνείδητα οι απαιτήσεις. Οπότε θα εξαρτηθεί στην πορεία πώς θα πάει και η ομάδα. Είμαι αισιόδοξος όμως. Βλέπω ότι ο Φώστερ τουλάχιστον είναι ένα κομμάτι του puzzle
που θεωρώ ότι θα τον χρησιμοποιήσει σωστά ο Γιώργος με το επιτελείο και θα πάρει το καλύτερο από αυτόν. Έχει όλα τα φόντα να κάνει το step up που λέμε. Πάει με την μπάλα, παίζει με την μπάλα, τη βάζει καλά στο έδαφος, έχει πολύ δυνατά πόδια, πολύ δυνατά πατήματα, που είναι σημαντικό, έτσι είναι, για το combo guard. Είναι το δεδομένο και θεωρώ ότι αυτό ήταν και προτεραιότητα, πέραν από το, γιατί διευκρίνησε και ο Γιώργος στη συνέντευξη τύπου ότι είναι ένα τρίπτυχο που κοιτάνε, αθλητικότητα, το πνευματική δύναμη, όσο αφορά τους παίκτες. Το όχι αυτό το πακέτο, σίγουρα θα είναι και ένα παιδί το οποίο μπορεί να μπει σε ένα σύνολο με απαιτήσεις. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι καλό σκόρερ. Ότι υπάρχει το εύκολο σκόρ και το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να φέρει από τον πάγκο κάποιο παίκτη με αυτά τα δεδομένα, είτε να ξεκινάει αναλόγως, για να συνδυάσει η εμπειρία μαζί με τον ενθουσιασμό που διευκρινίστηκε και από τον Παναθηναϊκό ότι ψάχνει η ομάδα. Πεινασμένους παίχτες. Όλοι οι προπονητές νομίζω αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια ομάδα η οποία έχει παιδιά, τα οποία θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Όπως είπε και ο κόουτς ο Τζίμις, είναι σε καλό δρόμο με αυτή την κίνηση, όπως και με τον Νέντοβιτς, που δεν θεωρώ ότι είναι τραγικό όπως ακούγεται τα προβλήματα τραυματισμών. Θεωρώ ότι πέρασε το παιδί κάποια δυσκολία, αλλά παντρεύεται με τους υπόλοιπους που είναι προς το παρόν στην περιφέρεια. Την εμπειρία στο 2 την έχει σίγουρα ο Νέντοβιτς, που επίσης έχει κλείσει για τον Παναθηναϊκό, Τζίμι Κουστένι. Ο Νέντοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος θα λέγαμε, τον βλέπω πάρα πολύ μικρό, όταν ήταν και στη Λιέ του Βοσδρίτας με τις μικρές εθνικές ομάδες Σερβίας, 91 γεννηθής. Τον λέω, δεν είχε τη συνέχεια βέβαια του Μπογκδάνοβιτς, τον λέω κοψιά Μπογκδάνοβιτς. Τον λέω σαν, όχι Μπογκδάνοβιτς των φτωχών, αλλά μια κοψιά Μπογκδάνοβιτς, ένα παιδί που παίζει καλά με την μπάλα, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, σουτάρει πάρα πολύ καλά. Έχει βεβαίως τα προβλήματα τραυματισμών που δεν τον άφησαν εκτός των άλλων αυτά να έχει τη συνέχεια που περιμένουμε, αλλά ένας παίκτης πάρα πολύ ποιοτικός. Κοίταξε, συμφωνώ με αυτό που είπες όλοι, ότι ο Νέντοβιτς είναι ένα παιδί το οποίο φέρνει ποιότητα. Έτσι, βρέθηκε στο NBA, ήταν στο draft, πέρασε και για λίγο από το NBA. Ένα παιδί το οποίο, αν ήταν υγιής, αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, θεωρώ ότι θα είχε κάνει μια ανάλογη καριέρα με τον Μπογκδάνοβιτς, ίσως λίγο υποδέστερη, αλλά θα ήταν ένα παιδί το οποίο θα το βλέπαμε, ή μάλλον δεν θα ήταν δυνατόν αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, με τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να τον πλησιάσει. Άραγε, ο Γιώργος, ο Βοβοράς και τα παιδιά που είναι στην ομάδα έχουν να επιλέξουν έναν παίκτη με ποιότητα που ξέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Ένα μικρό ρίσκο λόγω των τραυματισμών. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, πρέπει κάπου να ρισκάρει. Και πολύ καλά κάνει και παίρνει ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά, εφόσον θα είναι υγιής, και νομίζω ότι πλέον ίσως έχει απαλλαγή από όλα αυτά τα προβλήματα, θα ανεβάσει σε επίπεδο την ομάδα. Διότι για να πάρει έναν αντίστοιχο παίκτη ο Παναθηναϊκός με τα χρήματα που διαθέτει, δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με αυτά που διαβάζουμε. Έτσι, θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρει ένα τέτοιο παίκτη με τα χρήματα που διαθέτει. Οπότε πάει σε μια λύση και παίρνει ένα μικρό ρίσκο, φέρνει ένα παίκτη υψηλού επίπεδου, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι, μπορεί να παίξει στο 2, μπορεί να παίξει και στον άσο, δημιουργεί, εκτελεί. Είναι πραγματικά ένα παίκτη που θα τον ανεβάσει επίπεδο. Σε συνδυασμό με τον το Foster που έρχεται από το Ισραήλ, από το Χάπολ. Ένα παιδί το οποίο έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπε προηγουμένως ο coach. Έχει τη δίψα, έχει τον ενθουσιασμό, έχει την αθλητικότητα. Όπου, αν θες τη γνώμη μου, εκεί ίσως πέρσι ο Παναθηναϊκός και όταν, όσο ήμουν και εγώ, υστερούσαμε, έτσι. Παίρνει έναν αντιμακίσικ με καλύτερο σουτ, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός. Έχει την αθλητικότητα του Μακίσικ, αλλά με καλύτερο σουτ και, εντάξει, σίγουρα λιγότερη εμπειρία. Όλα αυτά, βέβαια, είπαμε, όχι ένα μικρό ρίσκο, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο επιλογές είναι σε καλό δρόμο για μένα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει για τη θέση του σέντερ, του αναπληρωματικού σέντερ, γιατί βασικός θα είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, τον κύριο Ζακ Όγκα, τον οποίο είχε παλιότερα. Όταν ήρθε ο Όγκα στον Παναθηναϊκό δεν ήταν τόσο όριμος. Τώρα έχει αρκετά οριμάσει, έχει αρκετά οριμάσει το παιχνίδι του. Ήταν στη Γαλατά, έπαιξε πολύ καλά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν δίνει πάρα πολλά χρήματα, αλλά και ο Όγκα θεωρώ εγώ ότι ζητάει πολλά χρήματα για την αξία του και το βιογραφικό του. Βεβαίως, δικαίωμά του ανθρώπου είναι να ζητάει όσα θέλει. Δεν το συζητάμε καν αυτό.
αλλά σίγουρα ένα παιδί, Λίνο Γαβρίλ, που έχει υλικό. Δεν είναι ο ίδιος παίκτης σε σχέση με αυτόν που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είναι 93, είναι 27, είναι πιο έμπειρος, έχει δει πράγματα. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε το οικονομικό, δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Εντάξει, σίγουρα ένα παιδί το οποίο ήταν στο περιβάλλον του Παναθηναϊκού και πέρασε τα αποδυτήρια, είναι Έλληνας, έχει τα αθλητικά προσόντα που έχει. Έτυχε να τον δω για από κοντά στο Summer, ένα από τα Summer League, δεν θυμάμαι, τους Lakers ήταν, δεν θυμάμαι για από κοντά. Lakers. Ναι, με τους Lakers ήταν τότε, όταν νομίζω το είχαν πάρει και οι Lakers τότε με το Lonzo Ball, στο Summer League. Ναι. Ένα παιδί το οποίο πιστεύω ότι θα ήταν ευχής έργο να μπει στην ομάδα. Είναι κάποια δεδομένα τα οποία ανέφερες. Εντάξει, ούτε εγώ πιστεύω ότι τα 800.000 που ζητάει, γιατί έχω διονέσει τόσα, είναι ποσό το οποίο τον αντιπροσωπεύει μεν, αλλά... Λίνο, εγώ λέω ότι είναι δικαίωμα του ανθρώπου, δεν το αλλά κριτικάρω. Αλλά είναι δικαίωμα, ναι, αυτό θα τελείωνα, ναι. Αυτό είναι, αλλά είναι step up όμως από τη Γαλατά, το όλοι να πάει στον Παναθηναϊκό, πιστεύω, στην Ευρωλίγκα και να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία. Το θέμα είναι εκεί να διαχωριστούν οι ρόλοι. Μην θεωρηθεί ότι έρχεται μια καλή χρονιά, θα πέσω στα λεφτά, θα έρθω πίσω από τον Παπαγιάννη, και είναι κάτι το οποίο μπορούν να έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν στον Παναθηναϊκό μεν. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα αυτά και αν γίνει θα είναι ευχής έργο, γιατί είναι και Έλληνας και δίνει και τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να πάρει και άλλο ένα ξένο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχει, του λύνει τα χέρια στο κομμάτι των μεταγραφών. Αλλά έχει τα φόντα, ενώ έχει το πακέτο σαν παίκτης, να παίξει πίσω μπροστά τον Παπαγιάννη, σίγουρα όχι μαζί, αλλά θεωρώ ότι θα είναι στο κομμάτι up-tempo, αν θέλεις, ή αθλητική ομάδα με διαχείριση hardcore game up-tempo που θέλουν να παίξουν, είναι πολύ σημαντικός. Φυσικά στο μισό γήπεδο πιο χρήσιμο σαν Παπαγιάννης, θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Μακάρι να τα καταφέρουν να τον πάρουν. Είναι σημαντική προσθήκη. Πάντως Γαλατά, Χάρισον, ο Γουίτικτον, ο Πόηθρες, ο Όγκας, πολύ πράγμα, ε! Όλοι βγήκανε... Γουίτικτον περιμένουμε. Ναι. Θα είναι μεγάλη υπόθεση ο Γουίτικτον. Μένα μου αρέσει πολύ. Ο Γουίτικτον είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρουμε ακόμα που θα πάει, ενώ ο Πόηθρες θα πάει στη Ζενίτ. Ο Χάρισον έχει πάει ήδη στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα δούμε που θα πάει ο Όγκας και που θα πάει ο Γουίτικτον. Ο Γουίτικτον, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι έχει αποσυρθεί, αλλά μου το ξαναείπαν ότι έχει αποσυρθεί. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα κρατάω μια πισινή για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι ένα τεσάρι πάρα πολύ καλό που μπορεί να παίξει και σε κάποιες καταστάσεις. Το 3 βεβαίως για 4-3 Τζίμι Κουστένι. Πιο καλός όσον αφορά στη θέση είναι ο Ντέκερ, ο πρώην παίκτης του NBA, ο οποίος ήταν στη Λοκομοτίβ Κουμπάνη και ο οποίος επίσης είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Αν μπορούμε, ο κύριος Κότσικας, αν έχουμε βίντεο του Σαμ Ντέκερ από τη Λοκομοτίβ Κουμπάνη. Ξέρεις τι γίνεται, Τόλη. Ο Whittington έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι τρομερός σουτέρ από τα 6.75 και ανοίγει τις άμυνες. Είναι αυτό που λέμε τα stretch forwards, δηλαδή με 40% τρίποντο είναι πάντοτε μια απειλή. Και τέσσερα τον έχεις, όπως θες να τον βάλεις ακόμα και ένα, ας το πούμε, κατά συνθήκη τριάρι, πάντοτε θα είναι μια απειλή. Ο Ντέκερ από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ αθλητικό παιδί. Τρέχει καλά το γήπεδο και αυτός εξαιρετικό στο ανοιχτό γήπεδο και με το σουτ και μόνο δίνει ενέργεια. Άρα, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι, χωρίς να ξέρω κάτι, ότι ο Whittington, ο Παναθηναϊκός, ναι, μπορεί να λέει ότι μπορεί να έχει πει ότι δεν είναι στο στόχαστρο, αλλά νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Παναθηναϊκού ο Whittington πρέπει να υπάρχει ακόμα σαν λύση. Όσον αφορά τώρα τον Ντέκερ, εξαιρετικός παίκτης, δεν ξέρω κατά πόσο, βέβαια, επειδή υπάρχει και εκεί ο Παπαπέτρου, θα βρει το χώρο που ίσως αυτός θα ήθελε. Έτσι, χωρίς να έχω τώρα πλέον να είμαι στην ομάδα και να έχω μιλήσει με τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι ίσως εκεί, γιατί και αυτός είναι ένας παίκτης που θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, σαν τρία που περιορίζεται πιο πολύ. Υπάρχει τον Παπαπέτρου που είναι και ο αρχηγός πλέον της ομάδας. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τον πολύ χρόνο. Δεν ξέρω ο Ντέκερ αν θα μπορέσει να βρει το χρόνο και το χώρο που θα ήθελε. Ενώ ο Whittington ταιριάζει απόλυτα στο σχήμα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Μπορεί να παίξει και με τον Παπαπέτρου, μπορεί να παίξει και κατά συνθήκη και με τον Μίτογλου. Τρομερό σουτ. Που είναι ό,τι χρειάζεται μια ομάδα, μια σύγχρονη ομάδα, όπως έχει πει και ο Γιώργος Βόβρας, θέλει να χτίσει με αλτικότητα, με αθλητικότητα, με κίνητρο, με όλα αυτά τα στοιχεία. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου με τον Ντέκερ κάπου κουτουλάνε, ενώ ο Γουίτικτον είναι μια πύχη παραπάνω.
Όσον ο Βίτινγκ θα πάει στο 4, παίζει και με τον Παπαπέτρου, μπορεί να το μάθει και λίγο με τον Μίτογλου ένα 4-3, δηλαδή γιατί είναι τρομερό σουτέρ, δηλαδή μπορεί να το καλύψει. Ο Ντέκερ, εξαιρετικό παίκτη, αλλά θα περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο να αντικαθιστά τον Παπαπέτρου. Ο οποίος Παπαπέτρου να μην, τώρα είναι σε μια ηλικία και σε μια φάση που θα έχει πρωταγωνιστικό. Δεν ξέρω πόσο θα βρει χώρο εκεί πέρα ο Ντέκερ. Αυτό είναι δηλαδή η μόνη μου τέτοια. Όχι ότι δεν είναι καλό, είναι εξαιρετικό παίκτη ο Ντέκερ, δεν το συζητάω. Πάμε να δούμε και τον παίκτη που θέλει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του playmaker, μάλλον ένα από τους παίκτες που θέλει. Να δούμε φωτογραφίες του Νίκολας Λαπροβίτολα, του Αργεντίνου που έπαιξε και λίγο στο NBA με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Ένα παιδί που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Εδώ τον βλέπουμε με τη φανέλα του Σπέρς. Ήταν στη Ρεάλ, ήταν στην Μπανταλώνα, ήταν στην Μπασκόνια. Ένας παίκτης ο οποίος έχει στο κεφάλι σου, δεν ξέρεις, Τζίμι και Λίνο, γιατί τον παίρνεις. Για βασικό, για αμπλεωματικό, ότι και να τον πάρεις, είναι χρήσιμος. Δεν έχεις πρόβλημα. Και σίγουρα, ναι, εντάξει, τώρα έρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ένα πολύ καλό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κοίταξε, είναι, όπως ξέρεις όλοι και ο coach, είναι η εποχή των βιρτουόζων point guards, εξού και αυτά που κάνει και ο Καπάτσο. Είναι παιδιά τα οποία με την μπάλα στα χέρια έχουν ένα χαρακτηριστικό, το ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να παίξουν και κάθετα και να υποστηρίξουν το άμυντο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ και γι' αυτό και να πάμε στον προηγούμενο παίχτη, επέμενα για τον Βίτινγκ τον λίγο περισσότερο από τον Ντέκερ. Δεν το ανέφερα γιατί πιστεύω ότι όσο πέφτουν τα budget και οι ομάδες είναι, δεν θα πω πιο αδύναμες, αλλά σίγουρα δεν έχουν και τα ονόματα να υποστηρίξουν κάτι καλύτερο σε ποιότητα. Πρέπει να είναι πολύ αθλητικές. Χωρίς να μην υπάρχει και το. Χωρίς να λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει και το μπασκετικό IQ, έτσι. Το οποίο είναι απαραίτητο, το διάβασμα και το μπασκετικό IQ. Αυτά τα παιδιά τώρα, εξού και κίνηση Νέτοβιτς, που όπως είπε και ο coach, είναι μια ποιοτική κίνηση και λόγω των τραυματισμών κατάφερε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο. Ο Λαπροβίτολα έχει περάσει σε αυτό το στάδιο, πιστεύω. Έχει κάνει τη μετάβαση και στο ποιοτικό παιχνίδι και από τη Ρεάλ περνώντας και από την επιτυχία της Αργεντινής, που θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση με τα χέρια. Είναι επικίνδυνος πάρα πολύ. Κάνει και καλά ο Νέτοβιτς. Θα υπάρχει θέμα για πώς θα μαρκάρουν την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Θα δούμε. Μακάρι να καταφέρουν να τον πάρουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τύπος δεν έχει ταβάνι και ακόμη έχει αρκετά να δώσει. Και φαίνεται. Αν πάρεις Λαπροβίτολα που έχεις πάρει Νέντοβιτς και Φώστερ, ο backup πρέπει να είναι λίγο, να ρίχνει λίγο ξυλαράκι, ε. Να είναι ένα παιδί Τζίμι που να είναι λίγο καλύτερο στην άμυνα, ε. Ακριβώς. Κοίταξε. Να το πούμε απλά τώρα, εάν μπορείς να πάρεις το Λαπροβίτολα, θα το πούμε έτσι λαϊκά, θα τον έπαιρνες χθες. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αδιαφυσβήτητες οι ικανότητες του. Έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, είναι διεθνής με την Αργεντινή, έχει παίξει στη Ρεάλ. Είναι ένα παιδί το οποίο εγώ νομίζω ότι για το Λαπροβίτολα, επειδή αναφέρθηκε, είναι ο ίδιος τι ζητάει. Να γίνει πλέον ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης, ο αντί εντός εισαγωγικών καλάθης τον Παναθηναϊκό και να οδηγήσει αυτός μια ομάδα, ή να είναι ένας από τους καλούς παίκτες στο rotation μιας ομάδας τύπου Real, Barcelona κτλ. Εάν ο Λαπροβίτολα έχει κατασταλάξει μέσα το θέλει να είναι αυτός ο ηγέτης μπροστά και πάει στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει μια κίνηση μάτι. Γιατί με τα χρήματα πάντοτε να μιλάμε που υπάρχουν και με όπως είναι η αγορά, θα έχει πάρει ένα παίκτη που είναι σίγουρα, όπως είπε και ο Κότσολίνο, με Λαπροβίτολα, Νέντοβιτς, Φώστερ, έχεις μια τριάδα τώρα επιθετικών που μπορείς να κάνεις πολλά, πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα, ο backup θα είναι ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει αυτό το puzzle, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία να είναι λίγο πιο σκληρός, λίγο πιο αμυντικογενής. Ένας Βέστερμαν. Ένας Βέστερμαν. Μπράβο. Ένας Βέστερμαν. Εντάξει, σε πολύ υψηλό τέτοιο θα μπορούσε να είναι ένας τύπου Jenkins παίκτης, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα τώρα. Αλλά λέμε τώρα ότι θα έχει ένα παίκτη ο οποίος θα μπαίνει μέσα, θα αποδέχεται τον ρόλο, θα παίζει την άμυνά του, θα παίζει τα ποιοτικά του λεπτά μέσα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σίγουρα τα πρώτα σου βιολιά πλέον θα είναι ο Λαπροβίτολα, θα είναι ο Νέντοβιτς, θα είναι ο Φώστερ, η μηχανή που θα σου βάζει τα καλάθια, στο πούμε ο σκόρερ. Αυτή θα είναι. Εκεί είναι το puzzle. Αν καταφέρει, αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει το Λαπροβίτολα, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να λέμε χθες να τον έχει κλείσει. Είναι παίκτη υψηλού επίπεδου για μένα. Δεν το συζητάω. Αν μπορεί να τον πάρει. Λίνο στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι και ο Νέιτ Γουόλτερς, ο πρώην παίκτης του Μιλγουόκι, της Μακάμπη. Πολλών ομάδων τον έχει ο Παναθηναϊκός στη λίστα.
αλλά τον έχει αφήσει για το τέλος. Δηλαδή, αν δεν βρούμε κάτι, κάπως έτσι την κόβω την ιστορία, θα πάρουμε τον Walters. Κάπως έτσι το βλέπω. Να σου πω ότι είμαι ο παδός του Walters τελευταία δύο χρόνια και στη Ζαλκύρης με τον Σάρας και τώρα με τον coach ο Σφαιρόπουλο. Θεωρώ ότι έχει την εμπειρία, έχει το πακέτο, έχει μια ωριμότητα διαφορετική. Πιστεύω ότι δύσκολα θα πασάντερ, μπορεί να σουτάρει από τρίπλα, πασάρει καλά στο ρόλερ. Δεν ξέρω, του είχα πέσει μια μπασκετική συμπάθεια πάντοτε και στις Ζαλκύρης αλλά και φέτος. Μπορώ να σου πω ότι όσο και να ακουστεί περίεργο, τον είχα και πιο μπροστά από τον Μπράουν στις προτιμήσεις στο μυαλό το δικό μου από τη στιγμή που υπάρχει Νέτοβιτς εννοώ. Ένας υγιής Νέτοβιτς εκεί πέρα με Φώστερ και τα λοιπά. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μήπως φοβάται ο Παναθηναϊκός, Λίνο, σου λέει έχω τον Νέτοβιτς που μου βγάζει προβλήματα, έρχεται και από τραυματισμό ο Walters, άσε να δούμε τι γίνεται. Σίγουρα, γιατί είναι μια μεταβατική χρονιά και δεν μπορούν να ρισκάρουν τόσο πολύ. Πάρθηκε το ρίσκο Νέτοβιτς, όπως είπε και ο coach, για τους λόγους που εξηγήσαμε. Σίγουρα είναι λογικό. Μπασχετικά μιλώντας, θα ήταν ψηλά στη λίστα μου, είναι στο μυαλό μου τουλάχιστον για τους λόγους που προανέφερα. Εμένα μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι φέρνει μια ωριμότητα διαφορετική και μπορεί και στο set game ανά πάσα στιγμή και τον είδα και σε crunch καταστάσεις, δηλαδή να είναι ήρεμος, να μην πανικοβάλλεται. Ίσως Λαπροβίτο Λανέτοβιτς, που δεν το συζητάμε τώρα για να μην ερχόταν ο Λαπροβίτο στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό το running out, το up tempo, καμιά φορά στο τέλος στοιχίζει, θες κάποιον set game να είναι λίγο να τραβήξει και λίγο να ρίξει λίγο ταχύτητα, να μπορέσει να διαβάσει το παιχνίδι. Εμένα μου το βγάζει ο Walters αυτό. Θα δούμε όμως, θα αποφασίσουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Περιμένουμε τις εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τις εξελίξεις για τους επόμενους παίχτες. Και η περίπτωση του Λαπροβίτολα και η περίπτωση του Όγκαστ δεν είναι εύκολες. Πιο δύσκολη φαίνεται του Λαπροβίτολα, γιατί του Όγκαστ δεν ξέρω που μπορεί να βρει αυτά τα λεφτά που θέλει στην Ευρωλίγκα. Έτσι όπως διαβάζω εγώ την αγορά, δεν μπορεί να τα βρει. Αλλά Λίνο και Τζίμι μπορεί να τα βρει σε κάποιες ομάδες όπως Λοκομοτίβ, Κουμπάν, Ούνιξ, Καζάν. Τυχαία τα παραδείγματα σε ομάδες οι οποίες δεν είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά μπορούν να πληρώσουν 700-800 χιλιάρικα τον ψηλό. Τόλι, είναι, αν μου επιτρέπετε, είναι γνωστό έτσι, ότι στην Τουρκία οι τουρκικές ομάδες πληρώνουν μια υπεραξία στους παίκτες. Έτσι, λόγω καταστάσεων, λόγω συνθήκων, πάντοτε οι παίκτες παίρνουν το κάτι της παραπάνω ή αρκετά παραπάνω για να μπορέσουν να περάσουν έστω μία-δύο χρονιές και να αναδειχθούν και από εκεί πέρα να πάρουν το διαβατήριο για την επόμενη ομάδα που θέλουν να πάνε. Ο Όγκαστ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο coach στην αρχή, ότι έχει τα στοιχεία ενός σύγχρονου σέντερ, γρήγορος, με καλά κοψίματα και το βασικότερο για μένα ότι ενισχύει τον ελληνικό κορμό. Έτσι είναι αλληνόπε, έχει το ελληνικό διαβατήριο, άρα για στους τρεις που προαναφέραμε, τον Παπαγιάννη, τον Παπαπέτρο και τον Μίτσοκλ, προστίθεται και ένας ακόμα ο Όγκαστ, τέσσερις εν ενεργεία Έλληνες και διεθνείς, αν θες τη γνώμη μου, όπου βοηθάνε πάρα πολύ στην ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας. Αυτό για μένα θα ήταν το βασικότερο. Βέβαια, τα χρήματα, αυτά που παίρνουν στην Τουρκία, εξαρτάται που θες να πας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί πληρώνεις μια υπεραξία. Στην Τουρκία, στο ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι υπερβολικά τώρα, όχι μόνο για τον Όγκαστ, για πολλούς παίκτες. Αλλά όπως είπες και εσύ, δικαίωμά του το παιδί να ζητάει όσα λεφτά θέλει. Στην Λοκομοτίβ Κουμπάν, στο Καζάν ή σε κάποια άλλη χώρα μπορεί να βρει τα ίδια χρήματα. Εξαρτάται και τους στόχους που έχει και τι θέτει μπροστά του κάθε αθλητής. Έτσι, τις φιλοδοξίες που έχει. Να είναι σε μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε μια ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όπου είναι στην Ευρωλίγκα και είναι ποιοτικές ομάδες, ή να είναι σε μια ομάδα, χωρίς να υποτιμάμε, Λοκομοτίβ ή Ούνιξ, που είναι μεν καλές, αλλά εκεί είναι εφήμερα, θα πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά η προβολή, το μέλλον του δεν θα είναι το ίδιο. Αυτό είναι και τις προτεραιότητες που θέλει και ο κάθε αθλητής. Τζίμι και Λίνο, να πω ένα παράδειγμα τώρα, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, Τζίμι, ότι τώρα και με την πανδημία έχει αλλάξει λίγο το μυαλό. Δηλαδή, ο Ντεσόν Τομάς, ο οποίος είχε ενδιαφέρον από εμάς Ευρωλίγκας, δεν ξέρω αν είχε πρόταση, αλλά είχε ενδιαφέρον, πάει στην Ιαπωνία με πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Σου λέει, είμαι 91 γεννηθής, είμαι 29 στα 30. Πάω να πάρω τα λεφτά, δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρεις τώρα, τα ζυγίζεις όλοι αυτά. Όταν είσαι 30-31 και ξέρεις ότι έχεις, ας το πούμε, 3-4 χρόνια το πολύ καλά συμβόλαια και λες τώρα μου ήρθε μια πρόταση από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα να πάω να παίξω για άλλα 2 χρόνια και να πάρω αντί για 600-700 να πάρω 1,5 εκατομμύριο, τα ζυγίζεις και λες θα πάω εκεί πέρα. Όταν είσαι όμως σε μια άλλη ηλικία που ακόμα έχεις μέλλον μπροστά σου, μπάσκετ μπροστά σου, πάλι τα βάζεις κάτω και λες τι είναι συμφέρον να πάω να πάρω για 1 χρόνο, άντε το πολύ 2, 200-300 χιλιάρικα παραπάνω στην Ιαπωνία ή στο Κουμπάν ή στο Καζάν και, ή να παίξω στον Παναθηναϊκό των 6 φορές πρωταθλών Ευρώπης και τα λοιπά και να έχω μια άλλη εξέλιξη. Αυτό είναι θέμα, ξέρεις, ο κάθε παίκτης το τι εσωτερικό στόχο έχει, το πώς βλέπει το μπάσκετ, το τι στόχους, τι φιλοδοξίες έχει για την καριέρα του. Θα έλεγα για τον Όγκαστ, χωρίς να θέλω να κάνω να προτρέψω ή να... Αλλά το συμφέρον του είναι να παίξει μια ομάδα τύπου Παναθηναϊκό, ελληνική ομάδα, γιατί είναι σε μια ηλικία τώρα πλέον στην άνοδο, αρχίζει τώρα και είναι στην ακμή, είναι 26-27 χρονών τώρα ο Όγκαστ. 93, ναι. Που σημαίνει ότι 27 χρονών. Άρα είναι να παίξει τον Παναθηναϊκό 1-2 χρονιές καλές, 3, να δείξει και πλέον όταν φτάσει στα 31-32, λέμε τώρα έτσι, εκεί πλέον μπορεί να πάει στην Χ, αν δεν είναι στον Παναθηναϊκό, μακάρι να είναι όλα τα χρόνια στην Ελλάδα και οπουδήποτε, να πάει στη Χ, Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα και να πάρει τα παραπάνω λεφτά. Αλλά αυτό είναι θέμα του καθενός, δεν μπορούμε εμείς να το προεξοπλίσουμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουν να πούμε και άλλα για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό στη συνέχεια. Πάμε να δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Μια εντυπωσιακή λίστα. Πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας. Νικητής Champions League. Νικητής Europa League. Πρωταθλητής Ευρώπης και φιναλίστ κόσμου. Πρώτο σκόρερ στη Γερμανία. 5 κερδισμένα πέναλτι. 2 ανατροπές. Ημίχρονο τελικό. Και 3 χατρίκ στην Ιταλία. Τι άλλο υπάρχει? Εδώ τα έχει όλα. Intervete.gr. Πάλι εδώ με Τζίμι Κουστένη, με Λίνο Γαβριήλ και να δούμε κάτι ωραίες φωτογραφίες μας έχει ο Θοδωρής ο Κότσικας. Για να δούμε τι θα δούμε, τι μας έχει. Εδώ είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες παίκτες όλων των εποχών, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες, ο Βασίλης Πανούλης με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. 1 χρόνο ακόμη στον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Πανούλης. Τρομερή μπλούζα. Πώς τη βλέπετε? Αυτός είναι Deadpool ή Spider-Man αυτός? Deadpool, ναι, τι είναι αυτό? Ναι, ναι. Τρομερή μπλούζα ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης ο οποίος είναι σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια πήγε στον Ολυμπιακό, άλλαξε πολλά στον Ολυμπιακό, άλλαξε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ, άλλαξε πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και συνεχίζει. 80διάρης ο αρχηγός του Ολυμπιακού, συνεχίζει όπως και ο Γιώργος Σπρίντερς. Εδώ ο Βασίλης Σπανούλης. Τι να πούμε για τον Σπανούλη? Θοδωρής Παπαλουκάς, ένας ακόμη τεράστιος παίκτης. 5 χρόνια διαφορά, 77 Θοδωρής, 82 ο Σπανούλης. Θοδωρής από άλλο πόστο πλέον. Βασίλης συνεχίζει στα παρκέ. Για 1 χρόνο ακόμη ανανέωσαν, αλλά το για 1 χρόνο θα το δούμε ακόμη, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης θέλει να παίζει συνέχεια. Μπάσκετ Λίνο, Βασίλης Σπανούλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Για να πεις. Εντάξει, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά για τη συνέπεια που έχει αυτό το παιδί. Το έχει πει πάρα πολλές φορές, νομίζω, πόσο αγαπάει το μπάσκετ και πέραν των συνθήκων που προσφέρονται τα χρόνια που παίζει, είναι κινητήριο δύναμη του για να συνεχίσει. Το πόσο διατηρείται σε καλή κατάσταση και πόσο κατάφερε μέσω περιόδων τραυματισμού να επανέλθει και να βοηθήσει και την ομάδα, ειδικά στο φινάλε εκεί της χρονιάς.
Τι να πω, είναι παράδειγμα προς μίμηση που ίσως τώρα παγωνίζεται δεν μπορούν να αντιληφθούν πολλοί, αλλά όταν σταματήσει και μετά και λέγεται η ιστορία του, θα αντιληφθεί ο πολλής κόσμος τι κατάφερε αυτό το παιδί να μείνει στα 38 σε αυτό το επίπεδο, να το ανανεώνει η ομάδα. Και πλέον με τον τρόπο που στείνεται και ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι θα τα πούμε, προσφέρεται να βοηθήσει κι άλλο, γιατί το game style θα τον βολεύει και πολύ. Jimmy. Βασίλης Πανούλης είναι... άλλαξε το ρου της ιστορίας του Ολυμπιακού, της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, διότι αυτά που είπε ο κόουτς τα προσυπογράφω και να πούμε ότι όλοι όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του, συμπαίκτες του, προπονητές, ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Μπορεί να κάτσεις μαζί του, οπουδήποτε βρεθείς, έτσι μου έχουν πει όλα τα παιδιά, και να συζητάει επί ώρες για μπάσκετ. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να βρεθείς μαζί του σε ένα καφέ, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και να συζητάνε ώρες ολόκληρες να σου λέει για μπάσκετ. Αυτό δείχνει την αγάπη του. Και αν ό,τι έχει καταφέρει, και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα παιδιά δηλαδή, χωρίς να είναι ο 2 μέτρα 2-10, χωρίς να είναι ο δολοφονικός σουτέρ, χωρίς, με πολλή δουλειά, με τρομερή θέληση, με τρομερό πάθος, με εσωτερική δύναμη, να είναι ένας από τους 3-4-5 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών που έχει για να δείξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι παράδειγμα για όλα τα παιδιά που αγαπάνε και βλέπουν και ξεκινάνε τον αθλητισμό. Το αυτονόητο έγινε, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά. Οι συνθήκες πλέον είναι όριμες για τον ίδιο να κρίνει πώς θα πορευτεί αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Θα βοηθήσει την ομάδα και αγωνιστικά με την εμπειρία του. Αλλά πλέον, εάν όπως αληθεύουν αυτά τα που ακούμε, ότι θα έρθει ο Σλούκας στον Ολυμπιακό, άραγε έρχεται ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ο Αντισπανούλης, που θα κάνει αυτά που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Ο Βασίλης θεωρώ ότι και φέτος, αλλά και του χρόνου, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα, όποτε αποφασίσει, θα ολοκληρώσει την καριέρα του όπως αυτός θα ήθελε. Και πραγματικά του αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και όλος ο σεβασμός για έναν τόσο μεγάλο και έναν τόσο τεράστιο αθλητή. Έτσι ακριβώς. Πάμε να ρίξουμε τώρα βιντεάκια να δούμε τον επόμενο Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό της επόμενης μέρας, Ολυμπιακός ο οποίος ανανέωσε τον Βεζένκοφ για τα επόμενα 2 χρόνια. Βεζένκοφ 2022, μένει πλέον μια θέση αυτή του Κώστα Σλούκα, που όλοι λένε ή μάλλον πολλοί λένε ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε κι εμείς, αλλά μέχρι να τελειώσει το θέμα καλό να κρατάμε μια πισινή, μάλλον περισσότερο για τυπικούς λόγους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στην ζωή, οπότε καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τον Κώστα το Σλούκα. Εδώ βλέπουμε τον κύριο... Καλά, πάλι καλά τα βλέπουμε. Βλέπουμε τον κύριο Χάρισον. Χάρισον. Ο οποίος κύριος Χάρισον, πάλι καλά τα, από τον Όγκαστ πάμε στο Χάρισον, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, ένας πολύ καλός σκόρερ σουτέρ, ένας παίκτης που καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι, από το Κεντάκι, λίγο NBA. Λίνο, ένας παίκτης που τον ξέρεις, προφανώς τον έχεις δει. Σε πόσα Summer League έχεις πάει? 4. Σε 4. Κάπου αν τον έχεις πετύχει. Στο πρώτο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή στο δεύτερο. Κοίταξε να δεις, ένα μεγάλο κορμί για γκάρτ. Τον θεωρώ και μπορώ και να πω ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι και point forward. Είναι μεγάλο κορμί, είναι στο 98. Πιστεύω ότι είναι physical περισσότερο, να ξεκινώ από την άμυνα. Ότι είναι πιο physical περισσότερο, στις επαφές είναι καλός και στο low post defense, παρόλο που άμα πάει στο 3 κάποια στιγμή δεν είναι και το πιο μεγάλο κορμί, αλλά ξέρει να μαρκάρει, που είναι σημαντικό πάρα πολύ. Τώρα το επιθετικό ταλέντο νομίζω είναι ξεκάθαρα μεγάλη απειλή. Έχει την οριμότητα, θεωρώ, να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και είναι μια πολύ καλή προσθήκη. Τρίπλα σουτ και αμέσως από το screen μόλις βγει σουτάρι, γρήγορο σουτέρ και τρίπλα σουτ πάρα πολύ σημαντικό για τον περιφερειακό. Πλέον θεωρώ ότι και στο spot up και από τρίπλα είναι περισσότεροι παίκτες. Ξεκινάνε και δεν βρίσκουμε τόσους μονοδιάστατους όπως παλαιότερα.
Όπως είδαμε και το Φώστερ πριν καλή ώρα, που άμα είναι off-ball πάλι είναι επικίνδυνος και με την μπάλα. Φυσικά λίγο καλύτερο όπως ball handler, πιο ψηλός guard forward ο Χάρισον. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι έχει το πακέτο του scorer πέραν από τη δημιουργία και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό στις αποφάσεις. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο πολύ στην μπάλα, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα ότι αν υπάρχει και αν θα υπάρχει Σλούκας και Σπανούλης, θα είναι off-ball περισσότερο, κάτι που πιστεύω ότι ψάξανε να επιλέξουν και παίχτες που off-ball έχουν και την υπομονή να είναι off-ball και είναι και χρήσιμοι, γιατί γνωρίζουν ότι θα έρθει μια μπάλα από τον καλύτερο πάσερ στην Ευρώπη, ας πούμε. Λέπες Λούκας ή Σπανούλης. Όπως είπε σωστά, μπορεί να ξεκινήσει και φάση και αν δεν ξεκινήσει και να την τελειώσει μόνος του, γιατί σε σχέση με τον Brandon Paul βάζει πάρα πολύ καλά την μπάλα στο παρκέ και μπορεί και να τον περάσει και να τον σουτάρει τον παίχτη. Ναι, στο ISO είναι πολύ καλός και off dribble shooter και στο πέρασμα και να πάει all the way. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό από ότι τον παρακολουθώ ότι δεν υπάρχει mid range, ή θα πάει στο post ή θα τελειώσει all the way, θα πάει μέχρι τέλους ή θα σουτάρει τρίποντο. Αυτό το παιχνίδι του, αλλά έχει μια άνεση που δείχνει πόσο καλή ψυχολογία έχει αυτό το παιδί. Δεν είναι consistent, έχει διάρκεια στο παιχνίδι του, δεν έχει πάνω κάτω, εξού και τα νούμερά του. Και ο τρόπος που παίζει, άμα τον παρακολουθήσετε, έχει μια άνεση στο παιχνίδι του που εμπνέει σιγουριά. Δεν ξέρω. Αυτό μου βγάζει εμένα, βλέποντας και στην Γαλατά φέτος τον ίδιο να παίζει. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Δηλαδή έχει χαρακτήρα. Και χρειάζεται ο Ολυμπιακός παίχτης με χαρακτήρα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα επηρεαστεί από την πίεση, πιστεύω. Θα φανεί δηλαδή του ενός μιας ομάδας προαθλήτριας Ευρώπης, η οποία θα έχει και απαιτήσεις. Τζίμι, ο Χάρισον έχει τον αδερφό του, τον Άντριου, τον οποίο τον είδαμε λίγο, όχι τη χρονιά που μας πέρασε, την προηγούμενη, στη Χίμκι. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να δείξει πολλά πράγματα, παρότι και αυτός είναι υψηλής ποιότητας. Τώρα θα παίξει ο Άρον Χάρισον πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Πώς τον βλέπεις το σχήμα που έχει φτιάξει ο Μπαρτζόκας? Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται, τόλοι ο κόουτς Μπαρτζόκας φτιάχνει μια ομάδα, ας το πούμε, που δείχνει καθαρά τη φιλοσοφία του και το πώς θέλει να είναι οι ομάδες του. Με παιδιά τα οποία στους ψηλούς, ξεκινώντας με την επιλογή του Έλις, του Χασάν Μάρτιν, παιδιά τα οποία είναι υψηλοί, να είναι αθλητικοί και γρήγοροι, να μπορούν να παίζουν στο ανοιχτό γήπεδο, να κάνουν screen και να κόβουν γρήγορα στο καλάθι. Στην περιφέρεια θέλει να έχει πάντοτε παίκτες που μπορούν να απειλούν, είτε από, όπως είπε ο coach, από off-screen, είτε να βγαίνουν και να δημιουργούν μόνοι τους στη φάση τους, να δημιουργούν μόνοι στο shoot. Αλλά πάντοτε να αποτελούν απειλή. Είναι καθαρά μια ομάδα που φέρει τη σφραγίδα και τη φιλοσοφία του Γιώργου του Μπαρτζόκα, όπως δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές. Αθλητικά παιδιά, παιδιά που απειλούν από όλες τις θέσεις. Δεν θέλει τόσο πολύ στατικούς παίκτες, είτε είναι υψηλοί είτε οτιδήποτε, αλλά να μπορούν να είναι στο ανοιχτό γήπεδο, στο up-tempo παιχνίδι που λέμε. Ο Χάρισον το υπηρετεί άψογα αυτό το στυλ. Όπως είπε και ο κότς, αλλά το βλέπουμε και εδώ στις φάσεις τώρα χαρακτηριστικά, και βγαίνει από screen και στάρει σε πρώτο χρόνο. Μερικές φάσεις που δεν μπορούσε να στάρει σε πρώτο χρόνο, έβαλε την μπάλα κάτω και μπόρεσε να φτάσει στο καλάθι ή να στάρει και μετά από τρίπλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολοι παίκτες να αντιμετωπίσει το σύγχρονο μπάσκετ. Γιατί δεν ξέρεις πώς να τους φερθείς. Να τους αφήσεις δεν μπορείς, γιατί είναι εξαιρετική σουτέρ. Να πας πολύ κοντά, θα σε περάσουν, και από εκεί πέρα είναι και θέμα απόφασης και σίγουρα τι συμπαίκτες έχουν. Με τους κατάλληλους συμπαίκτες υψηλού επίπεδου, πρώτα απ' όλα το Σπανούλι, το Σλούκα ενδεχομένως, και με το χαρακτήρα που θα διαθέτουν, που είμαι σίγουρος ότι το έχουν ψάξει για να πάρουν ένα τέτοιο παίκτη όλο το επιτελείο του Ολυμπιακού. Διότι να μην ξεχάσουμε εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουν επιλογές πλέον παικτών, ψάχνεις και το χαρακτήρα. Όχι μόνο την πνευματική δύναμη που είπε ο Γιώργος Κότσο, ο Γιώργος Βόβορας, αλλά και το είναι συνεργάσιμος, πώς φέρεται, είναι coachable, είναι καλός με τους συμπαίκτες του, με το επιτελείο. Πλέον οι Αμερικανοί, όταν μας έστελαν μια ολόκληρη λίστα από στοιχεία για κάποιους παίκτες, μέσα σε όλα, για να, έτσι, πληροφοριακά, ήταν και πώς συμπεριφέρεται ο παίκτης στο επιτελείο της ομάδας, στους φυσικοθεραπευτές, στο φροντιστή, στο γυμναστή, όχι μόνο στον head coach, δηλαδή είναι κοινωνικοί παίκτες. Αυτά τα στοιχεία, εφόσον τα έχει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, και φαίνεται ότι φέρει η ομάδα αυτή που φτιάχνεται, θα φέρει καθαρά τη σφραγίδα του Γιώργου του Μπαρτζόκα, και θα είναι μια πολύ καλή
μοντέρνα σύγχρονη ομάδα. Αθλητικότατη, όπου όλοι οι παίκτες θα μπορούν να απειλούν και θα προσφέρει και καλό θέαμα και ουσία. Πάμε να δούμε το επόμενο βιντεάκι. Τι μας έχει ο κύριος Κότσικας, να δούμε ποιον παίκτη του Ολυμπιακού. Τα έχουμε βάλει ανάκατα τα βίντεο για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Τι μας έχει ο κύριος Κότσικας. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο είναι ο κύριος. Φέρε μου το πορτοκάλι. Σου φέρω την πορτοκαλιά. Ο κύριος Τζέγκινς. Τζέγκινς. Από το Χόφστρα. Ναι. Ο οποίος είναι. Τον πιάνει τον παίχτη από το Λαρίγκι. Αυτός είναι ο κύριος Λορέντζο Μπράουν, που αναφέρεται, που είναι μάλλον, όχι αναφέρεται, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ή ήταν μάλλον στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Λίνο Τζέγκινς, ένα παιδί που είναι ο Χατζιβρέτας, ο Αμερικάνος Χατζιβρέτας, δηλαδή που... Ναι, γιατί... Εύστοχη σύγκριση τώρα, ναι, εύστοχη σύγκριση. Ναι, γιατί από πολύ καλός επιθετικός, που εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός επιθετικός, αλλά το στυλ του πλέον είναι πιο αμυντικό. Πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο παίζει το ότι έχει δουλέψει ξανά με τον coach ο Μπαρτζόκα. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί όταν μπαίνουν πολλά νέα πρόσωπα, χρειάζεται χρόνος και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα που δεν αναφέρονται φυσιολογικά μέσα στις ομάδες. Όταν μπαίνουν πολλά νέα πρόσωπα, αν μπορείς να κερδίσεις χρόνο με κάποιον, π.χ. να γυρίσει ο Όγκος στον Παναθηναϊκό που ήταν ξανά εκεί. Ο Τζέγκιτς που ήταν με τον Κουρτ Μπαρτζόκα πριν μαζί. Είναι σημαντικό. Αυτό είναι το πρώτο συν, θεωρώ, για τον Τζέγκιτς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μιλάμε για ένα τύπο ο οποίος είναι Terminator αμυντικά. Άμα τον δώσεις κάποιον δύσκολα, μπορεί να έχει κατοχή μπάλας. Σποτά πολύ καλός. Πιστεύω ότι είναι τα κλασικά κομμάτια του puzzle που μια ομάδα χρειάζεται για να μπορέσει. Είναι ο glue guy σε μια περιφέρεια. Δεν θα ζητήσει πολύ την μπάλα, δεν θα ζητήσει πολλές κατοχές. Ταιριάζει να παίζει με παίκτες όπως ο Σπανούλης, έτσι ώστε είναι ο κλασικός spot-up shooter, όχι τόσο στο ISO, και επικεντρώνεται στην άμυνα και στα hustle plays που λέμε, για να μπορέσει η ομάδα να πάρει κάποια παιχνίδια μέσα από τα hustle plays, τα spot-up shooting, και σίγουρα όταν του δώσουν στην άμυνα κάποιον συγκεκριμένο go-to guy της αντίπαλης ομάδας για να μπορέσει να τον σταματήσει. Πολύ καλή μεταγραφή. Τζίμι, είπες η ομάδα του προπονητή φτιάχνει με τη δική του φιλοσοφία ο Γιώργος Μπαρτζόκας και σίγουρα ο Τζέγκινς είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν εντυπωσιάζει το μέσο φύλαδλο, αλλά ο φύλαδλος είναι για να βλέπει, να χειροκροτεί και να κρίνει σαφώς, αλλά ο προπονητής είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις και ξέρει το έργο πολύ καλύτερα από όλους μας. Χρησιμοποίησες τόλοι στην αρχή μια φράση κλειδί. Χατζιβρέτας, γιατί ίσως τα περισσότερα οι νέοι παίκτες, τα νέα παιδιά μάλλον, να μην τον θυμούνται. Ναι, ο Χατζιβρέτας ήταν ένας πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα στον Ηρακλή. Όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, κατάφερε η ομάδα και ο Μπράντοβιτς τότε να τον πείσουν ότι μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης, αλλά όχι απαραίτητα ο σκόρερ. Και αποδείχθηκε ένας παίκτης κλειδί, που πήρε πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό κτλ. Ο Τζέγκινς είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να είναι σκόρερ πηγαίνοντας στον Ερυθρό Αστέρα. Χρειάστηκε κάποιον παίκτη Terminator που είπε ο coach, δηλαδή ένα παίκτη εξολοθρευτή για τις άμυνες. Θυσίασε εντός αγωγικών λίγο το εγώ του ή τις προσωπικές, δεν απέδωσε τόσο επιθετικά, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι μα πέρσι είχε 28% τρίποντο ο Τζέγκινς. Τώρα τι. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα. Οι επιλογές που έκανε ήταν πολύ λίγες τρίποντο. Στις προηγούμενες χρονιές είχε πολύ καλύτερο σουτ και πολύ καλύτερο τρίποντο. Απλούστατα, ο παίκτης αυτός είναι καθαρά ο παίκτης εργαλείο της ομάδας. Θέλει η ομάδα ένα παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα. Είναι εκεί ο Τζέγκινς. Εμείς το ζήσαμε σε πρώτο χέρι φέτος μέσα στον Ερυθρό Αστέρα που στην τελευταία επίθεση έπαιξε άμυνα και χάσαμε την μπάλα. Στην τελευταία επίθεση μέσα στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίκτες που σας σταματήσαν πέρσι. Ο Τζέγκινς στην τελευταία άμυνα και ο Λιβιό που θα δούμε πιο μετά στην τελευταία άμυνα στην Πλερμπάν. Λοιπόν, άραγε. Ένας παίκτης ο οποίος θέλεις καλές άμυνες στο τέλος είναι ο Τζέγκινς. Θέλεις έναν παίκτη ο οποίος θα βγει από τα σουτ σε κρίσιμη φάση και θα το πάρει. Δεν σου λέω θα το βάλει, αλλά δεν θα φοβηθεί. Είναι ο Τζέγκινς. Θέλεις έναν παίκτη ο οποίος έχει εμπειρία. Είναι ο παίκτης πολυεργαλείο.
Και δεδομένου ότι θα υπάρχουν στον Ολυμπιακό πλέον τα πρώτα βιολιά, λέγε με Σπανούλης, λέγε με Σλούκας, λέγε με οτιδήποτε, είναι ένα παιδί που δεν θα δυσανασχετήσει και θα δέσει άψογα σε αυτό το ρόλο. Όπως ο Χατζιβρέτας, από πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, έγινε ένας εξαιρετικός παίκτης, συμπαίκτης του Διαμαντίδη, του Ντρου Νίκολας, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν τότε, των άλλων σκόρερ, και θυσία στο εγώ του, και ήταν πολύτιμο εργαλείο, το ίδιο είναι και ο Τζένκινς. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Για μένα είναι εξαιρετική μεταγραφή ο Τζένκινς για τον Ολυμπιακό. Διότι δεν μπορούν όλοι να είναι σκόρερ, έτσι το ξέρουμε αυτό. Και είναι ο παίκτης ο οποίος θα δέσει γκλου, όπως είπε ο κόουτς, δηλαδή η κόλλα που θα κολλήσει όλο το υπόλοιπο πάζλ της περιφέρειας. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο βιντεάκι να δούμε ποιον έχουμε, τι έχουμε, ποιον παίχτη του Ολυμπιακού. Πριν κάναμε την ανάλυση του Παναθηναϊκού, κάναμε του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Λιβιό. Ο κύριος Λιβιό είναι που έκανε την καλή άμυνα που είπαμε, Τζίμι, πριν. Ζαν Τσάρλς. Ο Ζαν Τσάρλς. Ναι. Στο Βιλερμπάν, Παναθηναϊκός. Ένα παιδί, εμείς περιμέναμε Γκίλ, ακούγαμε Ρούμπιτ. Μάλλον κοιμηθήκαμε με Ρούμπιτ και Γκίλ, ας πούμε, και ξυπνήσαμε με Λιβιό. Το ίδιο πράγμα, Τόλι, αν μου επιτρέπετε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δύο θέσεις. Να το πούμε έτσι, ένα λίμπερο της άμυνας. Μπορεί να σου παίξει το ίδιο αποτελεσματικά κοντά, μακριά, να βγει στα πικ εν ρολ, να τελειώσει φάσεις, να σουτάρει και το τρίποντό του. Δεν είναι ο Withington, έτσι με 45% τρίποντο, αλλά δεν είναι και αμεληταίος. Ένα πολυεργαλείο που και αυτός αθλητικότατος, έτσι αθλητικότατος, αν χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρική έκβαση, ένα λίμπερο του μπάσκετ. Δηλαδή θα σου παίξει πολλές θέσεις, θα καλύψει πολλά κενά, θα κάνει πολλά, θα πάρει rebound, θα κάνει αλλοιώματα, θα κάνει κοψίματα, αν βρεθεί μόνος του, θα παίξει και λίγο πλάτη, θα σουτάρει το τρίποντο. Στο ανοιχτό γήπεδο με την αθλητικότητα θα τρέξει πάρα πολύ καλά. Να βλέπουμε εδώ τώρα φάσεις εδώ πέρα, ας πούμε το παιδί, κοίταξε. Έχει σουτ από μέση απόσταση, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Κατάλαβες. Και είναι αυτό ακριβώς που ψάχνει ο coach. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή, όπως τη φτιάχνει, γρήγορο κόψιμο στο καλάθι, pick and dive, έχει το πακέτο ενός σύγχρονου παίκτη. Χωρίς και αυτός πάλι να είναι απαραίτητο ότι θα θέλω την μπάλα σε κάθε φάση ή ότι θα δυσανασχετήσω ή ότι έχει ένα κίνητρο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή να κάνει το step up και περνάει από τη Villeurbanne στο επόμενο επίπεδο σε μία από τις top ομάδες της καριέρας του, που είναι ο Ολυμπιακός. Λίνο, Λιβιό, ναι, και 4 και 5, ένα 4,5 που λέμε. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα είναι και τρίτη επιλογή στο 5 μετά τον Χασάν Μάρτιν και τον Οκτάβιο Σέλι. Δηλαδή έχει τα αθλητικά προσόντα να το κάνει. Στο 4, όπως είπε και ο coach, μπορεί να μην είναι δολοφόνος απ' έξω. Είναι αξιοπρεπής, είναι decent shooter, είναι face-up. Στο πώς θα πάει δεξιά και άμα τη βάλει κάτω, τον είδαμε αριστερά συνήθως πριν, αλλά από την κορυφή η δεξιά πηγαίνει όταν τη βάλει κάτω την μπάλα. Δεν είναι και τόσο καλό στο κλάουτζα το επίθεση, αλλά δεν είναι και κακό. Δεν το λες και κακό. Είναι μέτριος προς καλός στην κλάουτζα το επίθεση. Έχει πράγματα να κάνει. Δεν το λες και το πιο ταλαντούχο με την μπάλα, μεν. Αλλά τα αθλητικά προσόντα είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τον κόουτς Βαρζόκα στους ψηλούς του. Οπότε, αν μπει στη λογική αυτή ότι Έλλης, Μάρτιν και ο Τσάρλς σαν τρίτη επιλογή, όταν χαμηλώσει το σχήμα για να πάει και στο 5, γιατί είναι και στο 4 αρκετά ο Τσάρς. Ενισχύει πολύ τα αθλητικά προσόντα της front line και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή επίσης. Όπως επίσης και αυτό που λέει ο coach, αμυντικά μπορεί να βγει και στο hedge. Λίγο πιο πολύ συγκέντρωση θέλει στις αλλαγές. Δεν είναι θέμα αθλητικών προσόντων για να είναι αποτελεσματικός σε επίπεδο Ευρωλίγκας, πιστεύω. Αλλά μπορεί να το κάνει αρκετά καλά. Μακρύς και το λες και rim protector. Δηλαδή μπορεί να μην κόβει τόσα σούτα, αλλά μπορεί να αλλοιώσει με τα αθλητικά του προσόντα. Ένα καλό πακέτο για τον τρόπο που θέλει να παίξει ο coach. Και είναι και καλός και στο ρόλ, έτσι. Γιατί αν παίξει με το Σπανούλη θα πάρει εύκολες 5 πάσεις και θα γίνει και ήρωας σε κάποιο παιχνίδι, σίγουρα. Και το Σλούκα, βέβαια, αν οριστικοποιηθεί η επιστροφή του Σλούκα. Ναι, εννοείται. Κουμπώνει με όλους τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός. Κουμπώνει και με τον Έλλης, κουμπώνει και με τον Μάρτιν. Λίγο δηλαδή μπορεί να τον βάλει παντού. Να κουμπώσει στο 5 και στο 2, όπως είπα, 4,5. Δηλαδή κουμπώνει με όλους τους παίκτες που έχει η ομάδα. Αυτό είναι ο Λιβιό. Πάμε, αν έχουμε άλλο βιντεάκι, ο κ. Κότσικας να μας δώσει
το επόμενο βιντεάκι που αφορά στον Ολυμπιακό. Να τόσο ο κύριος Λούκας. Τρία μπουφάν φοράγαμε από τότε που ακούσαμε ότι επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τώρα είμαστε με το φανελάκι και ακόμα αν το δούμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, όλοι λένε ή πολλοί λένε μάλλον, όχι πολλοί από το δρόμο ή από το καφενείο, αλλά άνθρωποι που χειρίζονται την κατάσταση και που ξέρουν την κατάσταση ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε μέχρι τέλους να δούμε τι θα γίνει. Όπως είπες, Τζίμι, είναι ο νέος Σπανούλης του Ολυμπιακού, υπό την έννοια ότι είναι 30, ο Βασίλης είναι 38, θα παίξει ακόμα, αλλά άλλο 30, άλλο 38. Είναι στα όπα του ο Σλούκας και θα είναι μια τεράστια προσθήκη για τον Ολυμπιακό μέσα και έξω από το παρκέ. Εγώ, Τόλι, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ να γυρίσει και ο Σλούκας στην Ελλάδα. Έτσι, ένας παίκτης πλέον που πήγε στο εξωτερικό, έκανε αυτό που ήθελε να κάνει και επιστρέψει σε μια πολύ καλή ηλικία στον Ολυμπιακό να οδηγήσει την ομάδα πλέον, όπως είπαμε, στη θέση του Σπανούλη, όπως μπορούμε να το. Όχι αντισπανούλη, αλλά τέλος πάντων να ηγηθεί πλέον της νέας τάξης που έχει ο Ολυμπιακός. Δεν το συζητάμε για την αξία του Σλούκα. Έχει εργαστεί πλέον, έχει δουλέψει με τον καλύτερο προπονητή, κατά τη γνώμη μου, στην Ευρώπη. Έχει δουλέψει σε υψηλότερο επίπεδο. Πήρε τους τίτλους που ήθελε. Δούλεψε στην ομάδα με τη Φενέρ όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πλέον τις παραστάσεις να κουβαλήσει την ομάδα στο επόμενο επίπεδο και να δώσει και μια έγκλη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί είναι ένας Έλληνας παίκτης top σειράς και τουλάχιστον να μπορούμε να λέμε ότι από τους Έλληνες παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή του top επίπεδου στην Ελλάδα παίζει ο Σλούκας, όπως και στο Μαθηναϊκό παίζει ο Παπαπέτρου, να μην έχουμε μόνο αφέμαξη αλλά να έχουμε και παίκτες να έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνες, για να μπορούν να δίνουν και ένα κίνητρο και στις επόμενες γενιές και γενικά να βλέπουμε να αναβαθμίζεται το ελληνικό πρωτάθλημα με την παρουσία τους. Γιατί δεν έχουμε και πολλούς πλέον. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Είναι όχι καλοδεχούμενοι, είναι ευχής έργων έτσι να έρθουν αυτά τα παιδιά να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το συζητάω καν. Δεν το συζητάμε. Έτσι, έφυγε ο Καλάθης, τουλάχιστον να έρθει ο Σλούκας, να το πω έτσι απλά. Να το πούμε πιο λαϊκά. Έτσι ακριβώς. Με το Σλούκα κλείνει το ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας, τι να πούμε, Λίνο, ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, στα 30 του. Εντάξει, Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει δεν έχει ο Ολυμπιακός floor general. Δεν υπάρχουν πολλοί floor general στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον. Και είναι ένα θέμα. Και πιστεύω ότι σε περίπτωση επιστροφής του θα παίξει ρόλο και σίγουρα το να υπάρχει εμπιστοσύνη σε κάποια σημεία τα οποία θα είναι εκτός ο Σπανούλης, που ο χρόνος θα είναι περιορισμένος. Και να είναι ο floor general της ομάδας, ο Σλούκας, θα είναι 70% η ομάδα καλύτερη στο μπασκετικό IQ. Αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο, πέρα από αυτά που είπε ο coach και συμφωνώ απόλυτα για την κάθεδρο ενός κορυφαίου Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης πλέον στην Ελλάδα, είναι και το μέλλον του Ολυμπιακού. Γιατί ένας Κόνιαρης και ένας Νικολαίδης το να πάρουν τα φώτα του Σπανούλη και του Σλούκα για το μέλλον, εφόσον επένδυσε ο Ολυμπιακός αυτούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να υποτιμάμε σε εισαγωγικά αυτό το κομμάτι, αλλά για το σύλλογο θα είναι τεράστιο και αυτά τα δύο παιδιά, ανεξάρτητα που θα παίξουν και που θα είναι, να τους δώσει τα φώτα τους. Τώρα, αγωνιστικά, επειδή δεν έχει πάρα πολλούς good decision makers, παίκτες με καλή απόφαση ο Ολυμπιακός, θα χρειαστεί, αν δεν είναι ο Σλούκας, που ελπίζουμε όλοι να είναι και θεωρώ θα είναι, να είναι κάποιος άλλος καλός στις αποφάσεις για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να αξιοποιήσει αυτό το roster που δημιουργεί, που φυσικά οι άνθρωποι του ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από εμάς που συζητάμε τώρα τι θα κάνουν. Μάλιστα, Τζίμι, η επόμενη μέρα που σε βρίσκει? Όπου μας βρίσκει όλους τους προπονητές, όπως και ο coach εκεί, περιμένουμε. Με μια βάλιτσα στο χέρι και πει ο μάδος, περιμένουμε τόλοι μου να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όπως γνωρίζεις, εγώ αποχώρησα πριν περίπου 20 μέρες, πόσο περίπου, από τον Παναθηναϊκό. Ευελπιστούμε να βρεθεί κάτι που να μας αγγίξει πάλι, κάτι το οποίο να μας γεμίσει. Θα δούμε. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο και περιμένουμε να δούμε τι θα είναι κάτι το οποίο στο επόμενο βήμα της συνέχειας που θα κάνουμε. Το ίδιο πιστεύω και ο coach εκεί πέρα, δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει, αλλά πραγματικά, εντάξει, είναι δύσκολες καταστάσεις, μιας και πιάσαμε λίγο. Το ελληνικό πρωτάθλημα γενικά, έτσι, όχι μόνο η Α1, όλο βλέπεις ότι υπάρχει μια
ανακατανομή πλέον των ομάδων, πολλές ομάδες. Θεωρώ ότι θα έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να γίνει οριστικό ποιες ομάδες θα παρτίσουν τις εθνικές κατηγορίες από, αν θες από κάτω προς τα πάνω, από γάμα εθνική, β' εθνική, α2 και α1. Καθημερινά βλέπουμε άλλες ομάδες να αποχωρούν, άλλες ομάδες να μην μπορούν, άλλες ομάδες να εμφανίζονται. Αλλά ελπίζω ότι μετά από όλο αυτό, τουλάχιστον και με τον κορονοϊό που έγινε, ότι από Σεπτέμβρη θα έχουμε κατασταλάξει και θα μπορούμε να δούμε τα πράγματα ίσως πιο καλά, με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ, όπως έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες. Όλες οι ομάδες μιλάω. Ψάχνονται και οικονομικά σίγουρα, αλλά και γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να αντιπαρέλθουν αυτές οι ομάδες. Λίνο, περιμένουμε κάτι καλύτερο για τον μπάσκετ της Κύπρου. Θυμάμαι τον πεζοπορικό πριν από 25-27 χρόνια με τον Armstrong που πήγε στο NBA. Ναι, και τον χαρήκαμε και από κοντά τότε, ναι. Ναι. Και τη χαρήκαμε και από κοντά το όλη μιας και το λες. Και όλο τυχαίως το 17 δούλευα σε ένα Summer League στο NBA. Στο Las Vegas. Ένα παραπλήσιο εκεί στο NBA. Και πήγαμε και τελικό μαζί, αντιμετωπίσαμε το ένα τον άλλον, μιλήσαμε μετά. Είχα περάσει από την Άκη Λάρνακας που ήταν ο πεζοπορικός τότε, που είχε γίνει η Ένωση. Και μάλιστα είχα στείλει και φωτογραφία στην Κύπρο, όπου ο τύπος, ο παλαιότερος μπασκετικός τύπος, έκανε τότε αφιερώματα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη. Όσο αφορά την Κύπρο, εντάξει, επειδή είμαι ενεργός ακόμη μέχρι το 23 στην εθνική ομάδα, σαν προπονητής εθνικής, και περνάει μια φάση τώρα ανανέωσης νέων παιδιών, των οποίων δεν έχουν εικόνες καθόλου και θα χρειαστεί χρόνος να σταθούν στα πόδια τους. Με ενδιαφέρει, εννοείται, για το μπάσκετ της χώρας. Ασχολούμαι, μιλάω με τους ανθρώπους στην Ομοσπονδία. Τώρα υπάρχουν 3 ξένοι. Από 5 πήγαμε 3, ενώ θα ήταν 4. Είναι η ευκαιρία ο Κύπριος, καλά τους ευχαριστείς, να αναβαθμιστεί. Τα παιδιά μάλιστα κάνανε και τον αντίστοιχο ΨΑΚ, κάνανε συνεδρίαση με 70 άτομα. Πολύ μεγάλη υπόθεση για τον μπάσκετ της Κύπρου. Εδώ κάναμε με 6-7 τις προάλλες. Μα και πολλούς λες, νομίζω. Ήτανε 4-5. από ό,τι άκουσα. Που είναι πάρα πολύ θετικό. Πήραν τα παιδιά τα παλαιότερα. Ο Σιζόπουλος, ο Κούνας, τους γνωρίζετε. Η παίκτεση του coach Κουστένη εκεί, οι παλαιότεροι. Μαζί με κάποια άλλα παιδιά που είναι και δικηγόροι. Κάνανε κάτι καλό. Συνδυάζεται τώρα πλέον αυτό. Οπότε με τους 3 ξένους περιμένουμε ο Κύπριος παίκτης να αναβαθμιστεί. Έχει την υποχρέωση και ο ίδιος φυσικά να αναβαθμιστεί πνευματικά, σωματικά και μπασκετικά. Υπάρχει μια αισιοδοξία που θα χρειαστεί χρόνο. Θα δούμε. Θα βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ με την συνεργασία των ανθρώπων της Ομοσπονδίας. Θα δούμε. Έχει, για να λέμε την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπω, έχει ταβάνει ιστορία. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο πάει, δεν πάει παραπάνω. Σίγουρα υπάρχει ταβάνι γενικά. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα μικρό κράτος που αγωνίζεται στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Να πω κάτι, γιατί πέρασα από την Κύπρο, όπως ξέρει ο coach. Έχει ταβάνι σίγουρα, γιατί είναι όπως λέμε, είναι ένα μικρό κράτος. Έτσι, ένα νησί μεγάλο. Φαντάσου τη Ρόδο τώρα ή την Κρήτη να έχει μια δικιά της λίγκα ολόκληρη. Όμως οι άνθρωποι στο μπάσκετ στην Κύπρο με τους ξένους τους 3 ή τους 5, οι ομάδες δεν είχαν, οι καλές ομάδες όπως ήταν η πρωταθλήτρια που ήταν ο coach, η ΑΕΚ, δεν είχε πολλά να ζηλέψει από την αντίστοιχη ομάδα φέτος. Καλά, τον Πανιόνιο πιστεύω ο coach τον κερδίζατε σίγουρα φέτος. Η ΑΕΚ Λάρνακας τον κέρδιζε τον Πανιόνιο και εύκολα και όχι τον κέρδιζε και αυτούς που είχες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και όχι μόνο, πιστεύω ότι δηλαδή, η ΑΕΚ, ο Κεραυνός και λίγο και ο από ΕΛ που ήμουν τότε, πιστεύω ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα στην οκτάδα μπαίναν, η ΑΕΚ σίγουρα μπαίνε ψηλά. Σίγουρα. Γιατί είχε πάρα πολύ. Μακφάντεν την προηγούμενη χρονιά από μένα, δηλαδή είχε καλούς παίκτες. Δεν ήταν, το πρωτάθλημα ήταν σε ένα καλό επίπεδο. Οι Κύπροι παίκτες, τα παιδιά αυτά που προανέφερε, δεν ήταν τόσο. Νομίζω το νέο αίμα ίσως να χρειάζεται να τη φρεσκάρει την ομάδα. Ακριβώς. Αλλά κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια εκεί πέρα και με τους προπονητές που είναι, γιατί ενημερώνονται και με την Ομοσπονδία. Και μακάρι να συνεχίσει. Υπάρχει μια φιλοσοφία στο κυπριακό μπάσκετ που ουσιαστικά είναι από το ελληνικό. Έτσι, δυνατά στην άμυνα, παίζουμε καλά, σε ταρισμένο μπάσκετ, σκεπτόμενο. Αρκετά καλά πράγματα.
Τουλάχιστον εγώ είχα καλές εμπειρίες και αυτό είδα εκεί πέρα. Και καλούς προπονητές τα παιδιά. Όλα ήταν τα μάτς, τα παιδιά ήταν πολύ διαβασμένα στα παιχνίδια. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και στους δυο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλοι. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να φτιάξουν τα μυαλά μετά τον κορονοϊό. Να είμαστε όλοι καλά, γιατί βλέπουμε άσχημα πράγματα γενικά στον κόσμο. Απλά από την πλευρά μου, εύχομαι στον κόσμο μόνο υγεία και να παίρνει τα πράγματα όχι τη μετρητή, με ηρεμία, να τα μετράει και νομίζω η καθημερινότητα θα γίνει καλύτερη. Θέλει θετική σκέψη και αισιοδοξία και όχι μιζέρια. Αυτό είναι από μένα. Τζίμι. Τα ίδια και εγώ, παιδιά, να είμαστε πάνω απ' όλα υγεία, διότι μάλλον όλοι μας είμαστε μάρτυρες πρωτόγνωρων καταστάσεων, έτσι και επιστήμονες, και εμείς σαν απλοί πολίτες δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Ίσως είναι αυτό που λένε οι πατεράδες μας ζήσαν πολέμους. Εμείς δεν ζήσαμε πολέμους με όπλα, αλλά ζούμε πολέμους με βιολογικούς, με ιούς και με τέτοια. Ένα είδος πολέμου είναι και αυτό. Θεωρώ ότι θα το ξεπεράσουμε. Ένας χρόνος, 6 μήνες, 2 χρόνια θα το ξεπεράσουμε και πλέον θα σταθούμε όλοι, θα μπορέσουμε να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, να βρεθούμε και να δώσουμε το παν για αυτό που αγαπάμε, για τον μπάσκετ και ο καθένας από τον τομέα του. Ειλικρινά, δηλαδή, είναι τώρα 4 μήνες που όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη, μεγάλη εσωτερική δύναμη σε αυτό το πνεύμα. Και σε αυτό τουλάχιστον, αυτό λέω σε όλους. Ότι να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί και υγιείς και ό,τι είναι θα το ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λίνο Γαβρίλ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζίμι Κουστένη. Να έχετε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε καλά, την άλλη εβδομάδα. Δεν θα πούμε για Τρίτη στις 9 που είναι η εκπομπή. Θα δούμε τι εξελίξεις έχουμε και θα σας ενημερώσουμε πότε θα είναι η εκπομπή. Με full ανάλυση, με ειδήσεις, με ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Rebound by Hellenic Coin. Να ευχαριστούμε τον Θοδωρή τον Κότσικα για την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά. Για χαρά. Καλή συνέχεια.